οι ψυχικές παθήσεις και οι συναισθηματικές δυσκολίες έχουν εκτοξευτεί, έχουν αυξηθεί και οι δομές δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Δύσκολες ώρες φαίνεται πως πέρασαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας παιδιά και έφηβοι με την ψυχική τους υγεία να βάλετε. Λένε τα στοιχεία ότι το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονικές τάσεις των παιδιών και των εφήβων, ισχύει. Δυστυχώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν κόβουμε τις κοινωνικές μας επαφές ή όταν έχουν κλείσει τα σχολεία και οι άνθρωποι απομονώνονται, οι ψυχικές διαταραχές αυξάνονται. Όπως δείχνει έρευνα που πραγματοποίησε ο συνήγορος του πολίτη σε συνεργασία με τη UNICEF, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτός από τον περιορισμό της κυκλοφορίας, περιορίστηκαν και τα δικαιώματα των παιδιών. Φαίνεται ότι και η ομάδα εφήβων συμβούλων του συνηγόρου και τα παιδιά στα σχολεία μας εκμυστηρεύονται την πίεση που αισθάνονται στην προσπάθειά τους να εκφραστούν. Η έρευνα του συνηγόρου εκτείνεται στους άξονες της εκπαίδευσης, της προστασίας από ενδοοικογενειακή βία και της ψυχικής υγείας. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών της μέσης εκπαίδευσης, το 90% περίπου, είναι δυσαρεστημένα από τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Υπήρχε σημαντικό ποσοστό παιδιών το οποίο αποκλείστηκε από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω υποδομών. Μέσα από την οθόνη δεν μπορεί ο μαθητής να σχετιστεί με τον εκπαιδευτικό και πόσο μάλλον με τους συμμαθητές του. Τα ευρήματα για την ψυχική υγεία είναι συγκλονιστικά και αποτυπώνουν ξεκάθαρα πως ο περιορισμός και η έλλειψη προσωπικής επαφής άνοιξε την κερκόπορτα. Υπήρξαν προφανώς από τους γονείς εμφανείς ενδείξεις επιδείνωσης ψυχικής υγείας των παιδιών και εκδηλώσεις που τους προβλημάτισαν, αλλά ένα βασικό εύρημα της έκθεσης είναι ότι δεν αναζήτησαν βοήθεια. Πολύ λίγοι ζήτησαν βοήθεια. Είτε γιατί το αμέλησαν, είτε γιατί η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή την περίοδο. Χαρακτηριστικά άλλωστε είναι και τα νούμερα. Το 83,9% των γονέων κηδεμόνων συμφωνούν ότι η ψυχολογία των παιδιών επιβαρύνθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το 87,2% των γονέων παρατήρησαν ότι τα παιδιά τους ήταν πιο νευρικά και ανήσυχα. Ενώ το 42,2% των γονέων και κηδεμόνων ανέφεραν ότι στα παιδιά τους εμφανίστηκαν συναισθηματικές μεταπτώσεις. Και όλα αυτά σε ένα κράτος που οι κοινωνικές δομές δεν λειτουργήσαν ποτέ όπως αρμόζει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι ομάδες προστασίας ανηλίκων, ιδίως τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, είναι πάρα πολύ υποστελεχωμένες, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς σαφές καθηκοντολόγιο, χωρίς εργαλεία, χωρίς επιστημονική εποπτεία, χωρίς τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έγκαιρα τις προκλήσεις στην οικογένεια και να παρέμβουν. Οι περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες, οι ομάδες προστασίας ανηλίκων, ενεργοποιούνται μετά από την εισαγγελική εντολή, δηλαδή αφού έχει φτάσει η καταγγελία στο σύστημα. Όπως άλλωστε σημειώνουν στην έρευνα του συνηγόρου οι επαγγελματίες υγείας, η πρόσβαση των παιδιών στα κέντρα παιδικής ψυχικής υγείας ήταν δυσκολότερη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη την ψυχική υγεία των παιδιών κατά τη λήψη των σχετικών μέτρων.